Καλημερίζω την κυρία Εύα Σημεάκη. Κυρία Σημεάκη, καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Η κυρία Σημεάκη, χαίρομαι που είστε καλά. Η κυρία Σημεάκη έχει τον συντονισμό μιας εκδήλωσης, η οποία θα βρεθεί σε εξέλιξη την Παρασκευή 20 του Οκτώβρη, 5:30 το απόγευμα, στην αίθουσα Καστελάκη του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Έχει να κάνει με τον αγροτικό τομέα και διοργανώνεται από τον τομέα αγροτικής εξέλιξης του ICC Woman Ελλάς. Κυρία Σημεάκη. Ναι, πολύ σωστά. Ο τομέας αγροτικής εξέλιξης του Διεθνούς Εμπορίου Επιμελητηρίου Ελλάδας, το ICC Woman Ελλάς, συστάθηκε το 2023 και έχει σκοπό την ενίσχυση της, τόσο στην έρευνα όσο και στις επενδύσεις σε ό,τι περικλεί το αγροτικό τομέα. Έτσι λοιπόν, είχε γίνει μια επιτυχημένη πάλι διοργάνωση στη Σπάρτη πριν ένα χρόνο. Και με αφορμή αυτή την επιτυχημένη εκδήλωση, η πρόταση υπήρχε από μένα να έρθει και φέτος στο Ηράκλειο. Η Παγκόσμια ημέρα της αγρότησας γιορτάζεται κάθε 15 Οκτωβρίου και ήταν μια αφορμή αυτή ώστε να διοργανώσουμε και αυτή την ημερίδα. Ο τίτλος της «Η καινοτομία στον αγροτικό τομέα». Τι είναι αυτό που θέλετε να περάσετε ως μήνυμα, κυρία Σημεάκη, μέσα από αυτή την εκδήλωση? Ο στόχος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον αγροτικό τομέα, η τόνωση των αγροτικών περιοχών, η ενίσχυση των γνώσεων και της καινοτομίας, η προώθηση της απασχόλησης, ανάπτυξης, αλλά και της ισότητας των δύο φύλων. Συμπεριλαμβανομένου βέβαια και τη συμμετοχή των γυναικών στη γεωργία. Έχουμε αρκετούς ομιλητές που είναι και τοπικά αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για νέες τεχνολογίες και ψηφιακή γεωργία. Θα μιλήσουμε επίσης επωνυμίες τόπων και αγροτουρισμός, υποστηρίζοντας ενεργά τις γυναίκες της Ελληνικής Υπαίθρου, και θα έχουμε και στο τέλος ένα διαδραστικό πάνελ το οποίο αφορά γυναίκες, πώς ξεκίνησαν και πώς δημιουργήθηκε η επιχείρηση ή σε ποιο θέση δραστηριοποιούνται τώρα. Καινοτόμες αγροτικές επιχειρήσεις, δηλαδή, και σε μια περιοχή η οποία στηρίζεται τόσο στον αγροτικό τομέα, πρωτογενή τομέα όπως την Κρήτη, όπως επίσης και στον τριτογενή τομέα. Υπάρχει και κάποιο πάνελ ενδεχόμενα ή κάποια συζήτηση για το πάντρεμα αυτό των δύο πρωτογενής, τριτογενής τομέας, κυρία Σημεάκη? Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως από μόνο του το ICC είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα και δεν έχει μόνο την αγροτικής εξέλιξης. Έχουμε 10 ακόμα τομείς που ασχολούνται ο κάθε τομέας με το δικό του κλάδο. Ένα παραπάνω τώρα που και στον αγροτικό τομέα και η επιχειρηματικότητα και φυσικά μας ενδιαφέρει η εξέλιξη σε αυτό το τομέα και στον πρωτογενή αλλά και στις επιχειρήσεις μας, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση και ημερίδα στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Εξάλλου νομίζω και αυτό είναι και ο στόχος μας. Να ρωτήσω κάτι, είπα στην αρχή και αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος να το επαναλάβουμε, ότι είναι μια εκδήλωση, κυρία Σημεάκη, η οποία θα βρεθεί σε εξέλιξη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου Παρασκευή 20 του μήνα, την Παρασκευή που μας έρχεται δηλαδή, 5:30 το απόγευμα. Η είσοδος ελεύθερη για τον καθένα από εμάς που σας ακούει αυτή την ώρα και με ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν, την καινοτομία στον αγροτικό τομέα, με τα πάνελ τα οποία ή τις συζητήσεις που θα γίνουν, αλλά και αν θέλετε με τις ίδιες τις μαρτυρίες, τις προσπάθειες, με την καλή έννοια μαρτυρίες των γυναικών οι οποίες έχουν δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον αγροτικό χώρο.
Ναι, πολύ σωστά, κυρία Δουλγεράκη. Υπάρχει βέβαια μια πλατφόρμα, το eventora.com, που μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή, αλλά μπορούμε και 5,5 ώρα που θα ανοίξουν εκεί οι πόρτες του επιμελητηρίου. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για τον κάθε ένα και την κάθε μία που θέλει να παραστεί και να ακούσει και να συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί είτε να δηλώσει συμμετοχή είτε να έρθει 5,5 ώρα στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Μάλιστα. Κυρία Σημαίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλή σας ημέρα από τον 984. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.